Και φθηνά λόγια. Εγώ θέλω να μείνω στην ουσία. Όχι δηλαδή στα κοτσομπολιά και στο αν με έχει αντικαταστήσει η πρόεδρος της Βουλής κυρία Σαμαρά. Δεν αξίζει να έχω μια τέτοια αντιπαράθεση. Θέλω να σας πω το εξής. Πρώτον, η Επιτροπή για την Διερεύνηση του Δημόσιου Χρέους είναι μια επιτροπή που είναι ανοιχτή σε όλους. Και αν το παράπονό σας είναι ότι δεν βρεθήκατε, εγώ λέω η πρόεδρος της Βουλής να σας καλέσει να έρθετε να πείτε την άποψή σας και σας υπόσχομαι ότι θα είμαι παρόν να σας ακούσω. Κάλεσε όμως το Προεδρείο της Βουλής, δεν κάλεσε κόμματα, εγώ δεν μπήκα ως εκπρόσωπος κόμματος, δεν μίλησα καν, παρευρέθην. Και παρευρέθην, ξέρετε γιατί, κύριε Σαμαρά, για να ακούσω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι κανένα παιδάκι το οποίο το ξεγέλασε η πρόεδρος της Βουλής και ήρθε για να δώσει αξία την οποία την υπέκλεψε η πρόεδρος της Βουλής, δεν γνώριζε και βρέθηκε εκεί. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Το πρόβλημά σας, η αγωνία σας, το άγχος σας είναι ότι η πρόεδρος της Βουλής εκινεί μια διαδικασία η οποία έχει την υποστήριξη και το κύρος και σημαντικών προσωπικότητων αλλά και του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και αυτό οφείλετε να το εκτιμήσετε και οφείλετε τουλάχιστον να μην κατηγορείτε, παίζοντας παιχνίδια μάλιστα και με τους θεσμούς, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως κάποιον άνθρωπο που εξεγελάστηκε και πήγε σε μια εκδήλωση η οποία ήταν αντιδημοκρατικού περιεχομένου, ήταν αντιδημοκρατική. Αλλά θέλω να έρθω στην ουσία των θεμάτων που θέσατε. Κύριε Σαμαρά, να πούμε την αλήθεια. Θα θέλατε πολύ να κάνετε Εξεταστική Επιτροπή. Πάρα πολύ θα θέλατε. Ξέρετε γιατί δεν κάνατε? Γιατί ο συγκυβερνήτης σας ήταν ο κύριος Βενιζέλος. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Σαμαρά. Και πείτε την αυτή την αλήθεια δημόσια, να την ακούσουν οι βουλευτές και ο ελληνικός λαός. Εφόσον όμως σήμερα μας κατατέθετε εδώ μια πρόταση και καινοφανή κατά την άποψή μου, να διερευνήσουμε, λέτε, από το 1981 μέχρι το 2015. Δεν έχει ξανακουστεί αυτό. Να διερευνήσουμε δηλαδή 35 ολόκληρα χρόνια σχεδόν. Αφού λοιπόν εσείς με την πρότασή σας συμπεριλαμβάνετε ως υποσύνολο και την περίοδο την οποία εμείς καλούμε σήμερα την Ελληνική Βουλή να αποφασίσει. Γιατί δεν υπερψηφίζετε σήμερα την πρόταση πλειοψηφίας, αποδεικνύοντας ότι δεν έχετε κάτι να κρύψετε ή κάτι να φοβηθείτε, αλλά τα βγάζετε όλα στο φως και είστε ανοιχτός γιατί δεν φοβάστε τίποτα. Σας καλώ λοιπόν να υπερψηφίσετε σήμερα την πρόταση. Να υπερψηφίσετε και να αφήσετε τις υπεκφυγές. Τον λόγο έχουν ζητήσει με τη σειρά ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, κύριος Βενιζέλος, ο πρόεδρος